Ναι. Ναι, έλα Κώστα μου, καλημέρα Κώστα μου, τι κάνεις? Δεν το πιστεύω. 95,2 άθεστη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την Δανάη. Ευχαριστώ. Λέει, επιτέλους, πότε θα γίνουμε τρεις? Σήμερα. Τι είναι αυτό το. Τι είδους τρίο είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Αυτό που φαντάζομαι είναι. Ναι, 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 αυτό φαντάζεσαι. Μην κλείσεις, σε θέλω. Γεια. Γεια, χρόνια πολλά. Μην χάσεις εσύ και δεν πας. Πραγματικά. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι κοινωνικές εκφάνσεις της ζωής. Είναι κοινωνικές. Γνωρίζεσαι πάνω εκεί, πάνω στη φάση. Είναι η μία, η άλλη είναι από πάνω. Πώς σε λένε εσένα? Βρυξέλλες. Να βάλω την ευρωπαϊκή φωνή. Αλό. Ποιος είναι? Την ευρωπαϊκή. Θα βάλω τη φωνή τυρ. Να, έχει άχτη μέσα. Θα βγάλω το άχτη μου, εγώ περίμενα. Έλα. Έλα ρε κουλή. Μην τη βρίζεις. Δάκεσαι, πει πιο πέρα. Μπράβο. Εσύ... Εγώ, Μιχάλη, με χθες υπήρχε μια ένταση. Ναι, πού είσαι, σπίτι? Στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γυρίσαμε ένα αυτοκίνητο. Τέλεια, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ρίξαμε κάτι πετρούλες. Έτσι. Πολύ χαλαρά και μετά πιούμε ένα καφεδάκι. Τέλεια. Ήσασταν καλά μετά, ηρεμήσατε. Πολύ καλά, ηρεμήσαμε. Γιατί δεν φωνάει και εμένα να κάνω εγώ τίποτα από αυτά? Τι να κάνεις εσύ, καλά. Δεν το ξέρουμε. Να πετάξω εγώ μια πέτρα, κάτι. Έχεις ανάγκη να πετάξει τώρα μια πέτρα. Να δω πώς είναι, να συμπαραστατώ στο φίλο μου. Α, όχι να ξεδώσει. Σήμερα εγώ είμαι ουμανιτέ. Ουμανιτέ. Δηλαδή είμαι ουμανιστή σήμερα. Δηλαδή είμαι ανθρωπιστή σήμερα. Δηλαδή μπορώ να... Είμαι σε τέτοια φάση. Δηλαδή να σε στηρίξω, να σου πω, να είμαι δίπλα σου, να κάτσω δίπλα σου. Να σε εκμεταλλευτούμε έτσι, τότε. Σε πονάει... Γυρίζω γύρω-γύρω στην καρέκλα. Κατάλαβε τι γίνεται. Πονάει το, όχι, το πόδι. Δεν με πονάει τίποτα, Μιχάλη. Απλά δεν μπορώ να βολευτώ. Δίδυμη. Δεν κάθεσαι εσύ σωστή στην καρέκλα. Εκεί το πάω να το καταλάβεις, να δούμε. Δίδυμη. Παρακαλώ. Επιτέλους. Κάτσε κάτω, κάτσε. Για χάρη μου, τολμάς να κάνεις λιώμα αραχνούλες, σκορπιουδάκια, κατσαριδούλες. Εγώ. Και όποιο άλλο ζωήφιο με απειλεί. Θα πάρεις την παντόφλα. Σιγά τον άντρα, τα φοβάται και ο ίδιος. Ακριβώς. Δεν είμαι καλή, την τρέπεσαι. Θα πάρεις την παντόφλα, την πήγα σου και θα τα σκοτώσεις όλα. Να τα λέμε αυτά. Δεν παίζει. Άμα δεν έχεις βάλει την κρέμα σου, Μιχάλη μου, και να πιάσεις, δεν γίνεται. Να σας πω κάτι. Πες μας, πες μας. Ομολόγησέ τα. Χθες είμαι σπίτι. Έχω ανοίξει παράθυρα, μπαλκόνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από τον καζόν καμιά φορά έρχονται διάφορα. Βέβαια. Είναι της πισίνας. Λοιπόν, και όπως ανεβαίνω απάνω στο άλλο για να... Ναι, γιατί έχεις και ένα επίπεδο αλφα. Ρε ηλίθι, άφησε με να πω. Βλέπω κάτι που περπατάει και ψιλοπετάει. Παναγία μου, τι ήτανε? Ήταν σε ένα τζάμι που έχω στη σκάλα. Ναι. Και είμαι με μία λοσιόν καθαρισμού στα χέρια. Βέβαια, δεν τη φάσουν. Με άζαξ τα χέρια. Λοσιόν, λέω, καθαρισμού προσώπου. Και τι έκανες, Μιχάλη? Πήγα λοιπόν να το χτυπήσω με τον πάτο του τάκ του καναμιάτσα, αλλά μου ξέφυγε. Ξέφυγε. Και μετά το τσάκισα στη λοσιόν προσώπου. Ότι χάλασε τη λοσιόν. Του έκανα ένα πρόσωπο. Πόσο μετροσεξουάλ. Το κύριο λέει να κοιτάξει τη σκάλα πάνω, έχει μαμούνι. Πισινομάμουνο. Είσαι βλάκα σήμερα. Πώς ήταν μακρόστενο, στρογγυλό? Ένα μικρό στρογγυλάκι ήταν, το οποίο περπάτα και έκανε και ένα πέταγμα. Ναι, ήθελα να σου πω. Θέλουμε κάτι να πούμε, να ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου. Να γελάσει το χιμιλάκι μας. Ήθελα να σου πω τις ενδείξεις που δείχνουν ότι τρελαίνεται για σένα και μου το έκοψες. Αυτό, ήδη γελάτε. Λοιπόν, ακόμα και όταν φοράνε τα κορίτσια εκείνο το τεράστιο τισερ, το φαρδί μποξεράκι, το φοράω εγώ το τεράστιο τισερ, το είναι το μποξεράκι σου και τις κάτσες με αυτό το πολύ φαρδί, γιατί είσαι και ψηλός. Σαν κολοτούμπα είναι. Είσαι κολοτούμπα. Σαν κολοτούμπα είμαι. Υποτίθεται ότι λέει ότι εσύ τρελαίνεσαι με αυτό και την κάλτσα μέχρι τη γάμπα τρελαίνεται. Γάμπα, η οποία γάμπα είναι ξύριστη, άμα δεν είναι η γάμπα ξύριστη δεν μπορώ. Βρε Μιχάλη. Μιχάλη μου, με γάμπα ξύριστη θα φοράει και κάλτσα. Για ποιος είναι? Τι μου, Γιακούλα. Ο Γιώργος είναι στο κρεβάτι. Ο Γιακούλας είμαι, αν είναι. Κάποιες φορές ξεχνιέσαι. Μα τι χειρότερα. Ο Βελουκιώτη. Ο Βελουκιώτη. Εντάξει, παιδιά, αρκετά όμως, μην με απομυθοποιείτε. Κατά τη διάρκεια μιας άσχετης συζήτησης. Ναι, μιλάω, όχι, σου λέω διάφορα. Ναι, σε διακόπτω εγώ για να σου πω πόσο σεξ σε βρίσκω. Μίλα εσύ. Η πολιτική κατάσταση Μαρία στην Ελλάδα είναι μεν δύσκολη, αλλά ξέρεις κάτι. Είναι θέμα πόσα. Μιχάλη, είσαι πολύ σεξι σήμερα. Ρε Μαρία, μιλάω γαμώτο. Καλά, εγώ σου πω ότι είσαι σεξι και εσύ λες μιλάς. Έτσι αντιδρώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ σου λέω. Πραγματικά, εσύ έπρεπε να κολακευτείς τώρα και να πεις αλήθεια. Αυτό που το έκανε ο πατέρας μου παλιά. Τι του έκανε,
Τώρα εμένα με παρομοιάζει με τον μπαμπά σου που σε διέκοψα και σου είπα ότι είσαι σεξι. Ναι, μου, έλεγε, μου έκανε μια ερώτηση, μου λέει τι είναι αυτό, και έκανε ένα τούλιο. Και μετά μου λέγε, την ώρα που ξεκίναγα, ναι, ναι, μου λέγε, έχει αδυνατήσει. Γιατί. Του λέγα να σου πω κάτι, μην μου κάνει ερωτήσει. Ναι, αλλά εγώ σου είπα κάτι άλλο. Ξαναπάρτω λίγο από την αρχή. Να δω, θέλω να τη δράσει σωστά αυτή τη φορά. Ναι, άκου τι σου λέω, γιατί δεν είναι αυτό. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, Μαρία, είναι μεν δύσκολη, αλλά θα χρειαστεί στο θέμα τη ανάπτυξη. Μιχάλη, ορίστε. Είσαι πολύ σεξι σήμερα. Βρίσκες. Ναι. Σιγά καλέ αμέσως. Μα ούτε στο κρύο του στο ζεστό. Τρεις κινήσεις για σεξ που θα θυμάστε για καιρό. Ακού τι λέει η δασκάλα ρε του σεξ. Η δασκάλα του σεξ η Μαρία Ένεσλι. Ναι. Δεν κατάλαβα. Γελάει. Μιχάλη γελάει, πες του κάτι. Εντάξει, έχει τα δίκια του. Παιδιά, μετά εγώ πώς να πω αυτό το θέμα, πείτε μου. Κουλή. Πείτε μου, πώς να το πω αυτό το θέμα μετά όταν γελάτε. Νομίζεις το ράφι. Νομίζεις. Ούτε στις εκτόσεις δεν πήγε παγανίσεις. Ακούστε λέει, ούτε στις εκτόσεις. Δηλαδή με έχεις εμένα ούτε... για εκτόσεις, με έχεις. Εγώ μακριβό προϊόν. Μην αγχώνεσαι, και αρέσεις το ράφι είμαι εγώ. Αχ. Είμαι εγώ ο οποίος σε ξεσκονίζω και κάποια στιγμή. Σιγά ο έμπορος κατευθείαν να την πάρεις. Καλή τι να με πάρεις. Με ξεσκονίζεις λες βρε Μιχάλη. Το κάνεις χειρότερο. Βρε Μιχάλη πραγματικά δηλαδή. Λες να το φτιάξεις και το κάνεις χειρότερο. Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω και τα αγοράκια πρέπει να ολοκληρώνουν τα αγοράκια. Έχει πιάσει αράχνη Μιχάλη μου. Την ξαραχνιάζω εγώ που και εγώ. Μπράβο, πολύ ωραία το έκανες τώρα. Και κάποια στιγμή θα έρθω και θα σε πάρω από το ράφι. Ναι, κάποια στιγμή όταν θα φτάσει. Θα σε πάω στο θρόνο. Στο θρόνο, αυτό μου άρεσε. Για ξαναπέστε τώρα αυτό. Θα σε πάω στο θρόνο. Α, τώρα με έχει κάνει λιώμα στα πατώματα. Πόσο εύκολη γκόμενα είναι. Να μου τη ρίξει το εμβατήριο του γάμου, την έλειωσες. Ναι, είδες. Χαζί. Έτσι, αν θέλετε χείλη πιο νεανικά σαρκώδη, θα πρέπει να επιλέγετε κραγιόν και lip gloss με φυσικά και φωτεινά χρώματα. Τα λες. Και όχι τα πεθαμένα τζίδικα που πασκευάζει. Τα είναι ωραία. Βλέπω ότι τούτη εδώ βάφεται λες και λες και λες τώρα θα την πάρουν τέσσερις και πάντα θα την πάνε βόλτα. Τέσσερις την πηγαίναν και στον δρόμο του έπεσε. Όχι, δεν πέφτω. Εννοώ δηλαδή είναι κρύλα εντελώς. Κρύλα, να σου πω κάτι, δεν έχει στείλει. Δεν το ξέρει. Dead woman walking. Άκου, παιδιά, με πεθάνανε, χτύπα ξύλο. Έκανα. Κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Όλοι θα πεθάνετε. Όλοι. Σιγά, Χριστιανέ μου. Σας λέω την πραγματικότητα την οποία πρέπει, μόνο, πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Δεν ξέρουμε, νομίζει. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Ποιος είστε, κύριε μου, και αφήστε τα. Είμαι ο Παναγιώτης. Ναι, Παναγιώτη, δεν θέλουμε πολλές οικειότητες. Εμείς κάνουμε εκπομπή, είστε ακροατής. Εντάξει. Του χειρί του είδου. Έλεω, Χριστιανέ μου. Σας παρακαλώ, Παναγιώτη. Για πείτε μας αγαπητοί. Έλα. Να πω μια καλημέρα στη Μαρία, το τούπανο. Όχι, όχι. Α, το τούμπανο. Έτσι με είπε. Για να σου πω κάτι. Εγώ το κατάλαβα ότι είναι χειρίς του επίπεδου και χαμηλού και τα λοιπά. Και ότι είναι. Τον αφήνει να μου πει μια καλημέρα. Είναι τσογλάνι. Όχι. Ντροπή σου το παιδί. Το καταβρίσαμε. Από όπου δεν μα έχει βρίσει από όμω. Μην του ακού, μην του ακού. Εντάξει, έλα Μαρία, κάντε ένα γρήγορο να δει. Τι λε, ρε Μιχάλη. Ρε παιδί μου, ένα γρήγορο φλερτ. Τι θα νομίζει το παιδί για μένα. Ένα γρήγορο φλερτ. Λοιπόν, πώ ήταν το όνομά του, το ξέχασα. Εδώ είναι. Πώ σε λένε. Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τι κάνει. Τι γλυκό του είσαι, Παναγιώτη. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Βρε, άνα χαθεί που δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το όνομα. Πρόσεξα, βρε, παιδιά. Έχει μνήμη πεταλούδα. Φιλιά, Παναγιώτη μου, φιλιά. Να πει τα φιλιά σου, Παναγιώτη. Δεν θες δώρο, φαντάζομαι. Τι λέει η Αττική Οδός, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό. Ήρεμα και κύλα η μέρα στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο. Ωραία, δηλαδή όταν λέτε ήρεμα, πολύ ήρεμα. Λέτε να δούμε για να κάτσουμε και να κάνουμε και εκδρομή. Να φέρουμε και να κάτσουμε στα πρανή να τρώμε. Όχι στα πρανή, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται. Ωραία, εντάξει, θα κάτσουμε στο κέντρο, εντάξει. Για. Να έρθω εγώ και να σου εκφράσω ότι είναι αυτό και τα λοιπά, τα συναισθήματά μου και να σου ζητήσω. Και ναι, αλλά γιατί να είμαι και εγώ νημητής, δηλαδή, τι είναι αυτό που. Ξέρεις γιατί. Αυτό τι σας χτυπάει, τι καμπανάκι χτυπάει. Μας κάνει να νιώθουμε λίγο πριγκίπισες. Στην κεφάλα. Λίγο πριγκίπισες, ζούμε λίγο το παραμύθι μας. Ο πρίγκιπας που έρχεται γονατιστός και μας ζητάει. Ζούμε, φτιάχνουμε και εμείς το παραμύθι μας, βέβαια. Αμέσως μας το καταστρέψεις. Αμέσως δηλαδή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας το καλό. Να μου παραγγείλεις δύο ένα ζευγάρι επιγονατίδες και. Ότι δεν μπορείς να γονατίσεις έτσι όπως είσαι. Θες και επιγονατίδες, θες και μαξιλαράκια. Όχι, γιατί φαντάζομαι πρώτον ότι. Θα χρειαστεί αρκετή ώρα να με γονατιστώ γιατί είσαι και αναποφάσιστη. Είμαι και αναποφάσιστη. Θες να πάμε στο καρναβάλι της Πάτρας. Ναι, μην τυχήσεις έτοιμη. Γιατί. Καλά, δεν τρέπεστε τώρα. Τι μου λες, ότι είμαι έτοιμη εγώ καρναβάλι. Όχι, παιδί. Ή στην ψυχή. Α, εντάξει. Λέω, μήπως μου είπες καρναβάλι και δεν το κατάλαβα. Γιατί ξέρω μη σου. Σε ρωτάω. Θα τη δεις την έχεις. Έχεις έτοιμο. Πολύ ωραία και η μουσική έτοιμη. Με ευχαριστώ. Μ' ανεβάζονται πάλι. Λοιπόν, ο Didier Zampart από τη Γαλλία ξεκίνησε να παίρνει ένα φάρμακο, Μαρία. Ναι. Προκειμένου να θεραπευτεί από κάποια ασθένεια που είχε. Όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι του, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ο πελάτης τους άρχισε να παρουσιάζει περίεργη και αχαρακτήριστη συμπεριφορά. Δηλαδή. Τι έπαθε η τρελή.
ισχυρίζεται ότι εθίστηκε στον τζόγο. Κάτσε, ρε μεγάλε, με το φάρμακο. Με αποτέλεσμα να χάσει όλες τις οικονομίες της οικογένειάς του και να αναγκαστεί να κλέβει για να συνεχίζει να παίζει. Α, παιδιά, νάτα. Σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους του, αργότερα μετατράπηκε σε έναν γκέι σεξομανή και άρχισε να εκθέτει τον εαυτό του στο διαδίκτυο. Βρε τι έπαθε. Τρελή έγινε, πήρε χάπι και έγινε τρελή. Η συμπεριφορά αυτή σταμάτησε όταν σταμάτησε και τη λήψη των φαρμάκων. Δηλαδή, ίσχυσε το παλικάρι κατευθείαν. Αλλά μέχρι τότε όμως είχε καταστραφεί στη δουλειά του και τα λοιπά και τα πάει. Και υπέφερε από πόνους στο κολαράκι του. Καλέ. Πόπο τον. Είδες τι έπαθε. Υπάρχει κάτι. Συμφέρει τον προγκέτσουζε. Οι οδηγίες των λόγων φαρμάκου που εκδόθηκαν από την Αμερικάνικη Ένωση Φαρμακοποιών αναφέρει ότι πριν από την χρήση του ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ορισμένες παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει η ροπινιρόλη, έτσι λέγεται, όπως στη ουσία όπως αυξημένες σεξουαλικές ορμές. Ορίστε. Ακούς, είδες. Επειδή το αδερφέ έχει γίνει νεκρή φύση, Μαρία. Εγώ. Ροπινιρόλη. Πάλι εγώ. Πίνουν όλοι. Καταρχήν, εχθές θυμάστε το quiz που σου είχα κάνει τη Γερονικολού. Ποια? Για την νεαρή ηθοποιό Κατερίνα Γερονικολού. Okay. Θυμάστε το quiz που σου είχα κάνει? Δεν το θυμάμαι. Ωραία, πέρα από ηθοποιό είναι και δημοσιογράφος. Είχα απαντήσει του τύπου χαίστηκα. Χαίστηκες, ναι. Είδες, Δημονά, είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Άλλο. Η μεγάλη αδυναμία, Μιχάλη μου, τη Σινατσάκη. Μπορείς να πάρεις την ίδια απάντηση και για αυτό το θέμα. Στη Γλυφάδα, Μιχάλη μου, βρέθηκε την Κυριακή η Κατερίνα Καινούριου και εμείς ήμασταν εκεί. Η απάντηση παραμένει ίδια. Μα ίδια απάντηση. Και διπλάσια σε ποσότητα. Κλέψω. Είχα καιρό, Μιχάλη μου. Αυτό το ξέρω που μου δείχνεις. Είναι τα οπίστια της Μινάζ. Είναι, είσαι σίγουρος? Ναι. Α, δεν είναι αυτή? Δεν είναι αυτή, Μιχάλη μου. Κάνεις λάθος. Μοιάζουν. Είναι. Μοιάζουν. Είναι η Αφροδίτη Κούρμπα. Άχου, μια κούρ. Ναι. Ποια είναι η Αφροδίτη Κούρμπα, Μιχάλη, να σου πω ότι δηλώνει τραγουδίστρια. Ναι. Αλλά δεν είναι τραγουδίστρια αλφα κλάσ, ας πούμε. Και όπως λέει η ίδια. Ή του κόλου. Συγγνώμη. Ρούφιξε απαλά το πάνω χείλος του και ύστερα το κάτω. Παιδιά, είναι πολύ τρυφερό. Παιδιά, έλεος. Λοιπόν, για ξαναπες το αυτό. Ρούφιξε απαλά το πάνω χείλος του και ύστερα το κάτω. Αχου, Μαρία. Βρε, Μιχάλη, λέει, πες τη Μαρία, λέει, πιο πάνω λέει, και κάτω χείλος. Εγώ, λέει, αν είχα τον Μιχάλη, θα τον ρούφαγα. Τέτοιος γλυκούλης που είναι. Νάτα! Για ρούφιγμα είσαι. Νάτα! Να, τέτοια του λέτε και τα παίρνει πάνω. Το αγόρι γλυκό. Ναι. Το αγόρι γλυφιτζούρι. Το αγόρι ζαχαρωτό. Νάτα! Το αγόρι κοκ. Το αγόρι. Α, γλυκό του κουταλιού είσαι. Νερατζάκι. Πρέπει να γυρίζομαι από μαλακισμένα. Αυτό θέλω να πω. Το αγόρι παγωτό. Έτσι. Χωνάκι ή. Καϊμάκι. Καϊμάκι. Το αγόρι πυραυλός. Όταν έρθει η ώρα για το σεξ, βλέπω ότι είσαι πτωχή σε λεξιλόγιο. Κατάλαβα. Ντρέπομαι λίγο. Σου βγαίνει το ζώδε που έχει μέσα σου. Και αυτά. Και είσαι η πνύχτρα του αυτού κτλ. Ποια πνύχτρα. Έλα, Γιάννη μου, ποια πνύχτρα. Μα πραγματικά όμω. Πνύχτρα. Με αυτά που λε, θα μα πνίξει. Χαμηλών τόνων θα έλεγα. Δεν θέλει χαμηλών τόνων στο κρεβάτι τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χαμηλών τόνων. Ναι, όποια κάνει θόρυβο. Κάνει καλό στην κορύφωση του άλλου. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, Μιχάλη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Έχω το θόρυβο. Άλλο. Συγγνώμη, Μιχάλη. Θα φύγουν όλοι από το δωμάτιο. Πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι θα κάνω. Ποιος είμαι ο χιμπατζής της ζουγκλάς? Έχω ακούσει και χειρότερα στη ζωή μου, μη φοβάσαι. Από αυτό. Πες μου τις εμπειρίες σου. Όχι, γιατί θα μας το κλείσει το μαγαζί. Οι φωνές έρχονται τα δευτερόλεπτα λίγο πριν. Έτσι. Ναι, γιατί είναι λέει πράξη απελευθέρωσης. Ακριβώς. Λες, άντε, τελείωνε, ρε καραγκιόζη. Το 94% των γυναικών παραδέχεται πως κάνει περισσότερο θόρυβο στο κρεβάτι σε σχέση με τον παρτενέρα. Πως ένα κάνω περισσότερο θόρυβο. Έχω το βίντεο με τον περισσότερο θόρυβο. Τάνι. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens.